ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Την ικανοποίησή του με την αλλαγή του κλίματος για την Ελλάδα εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο κ. Σαμαράς εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η δόση των 31,5 δις ευρώ θα εκταμιευθεί έως τα μέσα Νοεμβρίου, μόλις υιοθετηθεί έκθεση της Τρόικας, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά εκφράστηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες όχι η ευχή, αλλά η βεβαιότητα ότι έτσι όπως πάει η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Ο Πρωθυπουργός, που σημείωσε ότι δεν θα χρειαστεί άλλη σύνοδος για την εκταμίευση της δόσης, τόνισε ότι αυτή πρέπει να γίνει άμεσα, διότι η ελληνική κοινωνία και η οικονομία είναι στα όρια τους. Η ρευστότητα, που είναι το αίμα της οικονομίας, είναι στο μηδέν. Η ανεργία είναι φιαλτική, ενώ σβήνεται το δικαίωμα των νέων να έχουν όνειρα. Όπως είπε, κάθε Έλληνας κάθε ώρα περνά ένα προσωπικό δράμα. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπήρξε σημαντική στήριξη από τον Φρανσουά Ολάντ στη Σύνοδο, επιβεβαίωσε ότι τον προσκάλεσε στην Αθήνα και πως η πρόταση έγινε δεκτή από τον Γάλλο Πρόεδρο. Ακόμη γνωστοποίησε ότι και ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάριο Μόντι δέχτηκε ανάλογη πρόσκληση για να επισκεφτεί την Ελλάδα. Οι ημερομηνίες των επισκέψεων των κύριων Ολάντ και Μόντι θα καθοριστούν δια της διπλωματικής οδού. Θετικές δηλώσεις υπέρ της Ελλάδας έκανε η Άγγελα Μέρκελ, η οποία συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και επισήμανε το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί για την Ελλάδα. Το κλίμα αυτό, ανέφερε, το διαπιστώνει και η ίδια στις επαφές που έχει με τους Ευρωπαίους ομολόγους της. Η κυρία Μέρκελ ενημερώθηκε για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, ενώ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις όσον αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές και τα μέτρα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ανθρωπιστική κρίση, τόνισε από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες περικοπές. Ανέφερε ότι ενώ διακηρύσσεται ότι σώζεται η χώρα, τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Ο κύριος Τσίπρας επέκρινε τον Πρωθυπουργό για τα όσα είπε περί βραβείου Guinness στο λαό τη στιγμή που καρκινοπαθείς δεν μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακά τους και οι άνεργοι έχουν υπερβεί τα 1,2 εκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει το βράδυ σε ανοιχτή συνέλευση στην κεντρική πλατεία του Ηλίου. Στήριξη στις προσπάθειες του Πρωθυπουργού έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος μετά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου ενημερώθηκε από τον Υπουργό Αθανάσιο Τσαφτάρη για τις προσπάθειες να αναδειχθεί η γεωργία σε πυλώνα ανάπτυξης. Σημαντικό θεωρεί η Δημάρ το γεγονός ότι για πρώτη φορά με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για την Ελλάδα αναγνωρίζονται οι τεράστιες θυσίες που καταβάλει ο ελληνικός λαός. Την εξαγορά της Γενική Μπάνκα από τη Société Générale ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς. Με την Γενική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά μια πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και αυτοχρηματοδοτούμενη τράπεζα. Επιστολή με την οποία γνωστοποιεί ότι δεν βρέθηκε πρωτόκολλο καταχώρησης της λίστας Lagarde στο Υπουργείο Οικονομικών, απέστειλε προς τους οικονομικούς εισαγγελείς ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Τουρνάρας. Η επιστολή του Υπουργού έρχεται ως απάντηση στην παραγγελία των εισαγγελέων για τη διαβίβαση στο γραφείο τους των συνοδευτικών εγγράφων και του εγγράφου πρωτοκόλλησης της επίμαχης λίστας που είχε παραδοθεί από την Christine Lagarde, τότε Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, στον Έλληνα ομόλογό της Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Εξωτερικές ειδήσεις. Σε γενική απεργία στις 14 Νοεμβρίου καλούν τα δύο μεγαλύτερα εργατικά συνδικάτα της Ισπανίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση του συντηρητικού πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχώη. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της Βηρυτού την ώρα της μεγάλης κίνησης. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας μετέδωσε ότι η έκρηξη οφείλεται σε παγιδευμένο αυτοκίνητο και υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Δεν έχει ξεφύγει τον κίνδυνο η Μαλάλα Γιουσαφζάη, η Πακιστανή έφηβη η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από απόπειρα δολοφονίας που πραγματοποίησαν εναντίον της οι Ταλιμπάν στις 9 Οκτωβρίου.